ελπίζω στους Ιαπώνους ότι οι σύμμαχοι και οι συνεταίροι μας θα καταλάβουν επιτέλους ότι δεν υπάρχει παρά μια Μακεδονία. Και η Μακεδονία αυτή είναι. Ήταν όλοι εδώ. Από τη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα νησιά, άνδρες, γυναίκες και παιδιά έδωσαν το εντυπωσιακό και συγκινητικό παρόν τους και συγχρόνως την καλύτερη απάντηση στους παραχαράκτες της ιστορίας. Στις 12 το μεσημέρι, το πεδίο του Άρεως και οι γύρω δρόμοι είχαν κυριολεκτικά πλημμυρίσει. Τα πανό με τα συνθήματα μαρτυρούσαν ότι η λαοθάλασσα είχε φτάσει ως εδώ από ολόκληρη την Ελλάδα. Γύρω στη μία, το συλλαλητήριο είχε τελειώσει. Ο κόσμος όμως έμεινε εκεί για πολλή ώρα και με ένα στόμα έστελνε σε κάθε γωνιά της γης ένα μήνυμα. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Στο χώρο της ελληνικής Μακεδονίας. Ο οποίος είναι ποτισμένος από τα αίματα αυτών των ηρώων, αυτών των μαρτύρων που εθυσίασαν και τη ζωή τους ακόμα για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Και κάποιοι από μας να κάθονται αναπαυτικά στις πολυθρόνες του σήμερα . Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Στο ονοματολογικό η κυβέρνηση, όπως έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει, στηρίζει και διαπραγματεύεται για μια ασύνδετη ονομασία. The next meeting of the two prime ministers of Greece and Macedonia. Και οργανώσανε το πέρασμά τους στη Μακεδονία. Όχι Έλληνας. Αυτός που θεωρεί τον εαυτό του και θεωρείται από τους άλλους απόγονος του Ηρακλή, από τον πατέρα του και απόγονος του Αχιλλέα από τη μητέρα του, είναι ή όχι Έλληνας. Αυτός που μιλάει ελληνικά, που δοξάζει τους θεούς των Ελλήνων, τιμά τις ελληνικές θυσίες και λατρεύει τους μυθικούς ήρωες και τους ελληνικούς αγώνες, είναι ή όχι Έλληνας. Αυτός που είχε τον Όμηρο σαν προσκεφάλι και τον Αριστοτέλη σαν δάσκαλο, ας μην αναρωτιόνται λοιπόν άστοχα.